Ξεκινάμε. Παρόλο που είμαι σίγουρη, Βολή Κάνα, Θεοδωράκη Διαμαντής, Βιδάκη Νικόλαος, Λάσκαρης Δημήτρης, Μαμάη Μαρία, Βάλλος Ελευθέριος, Πολύπου Ελένη, Αθανασίου Φραντζέσκος, Βάμπου Κασεμανουήλ, Πανταζή Ειρήνη, Βασιλοπούλου Κουτέφ Μαρία. Εκπρόσωποι κοινοτήτων, Μουστάκας Δημήτριος, Τοπική Κοινότητα Παλιόπολης. Δεν υπάρχει νόμιμο συμβουλίο στα λάθη. Επίσης, Κουραζέλης Χρήστος, μόλις και σκόρδος Ιάκωβος. Πούμε πρώτα ένα εκτός ημερής διάταξης. Θέλω και την ενημέρωση του Δελτίου Έλληνας. Στην ημερής διάταξης θα πει την ημερώρηση του Δελτίου. Ξεκινάμε με ένα θέμα που έχουμε εκτός ημερής διάταξης, το οποίο πρέπει να προηγηθεί. Σας έχει δώσει, σας έχει στραλεί η σύγκριση για το συγκεκριμένο θέμα, παρότι είναι εκτός ημερήσεως. Αφορά λοιπόν την μεταφορά του προσωπικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορίστου χρόνου από τη Λυθίσα Αναπτυξιακή Άνδρα ΑΕ στο Δήμο Άνδρας και σύσταση προσωποπαγών θέσεων. Αφορά λοιπόν τους τρεις υπαλλήλους της Αναπτυξιακής Εταιρείας, της Αναπτυξιακής ΑΕ, τον Νικόλαο Ζάδη του Ευαγγέλου, τον Αντώνιο Κανάκη του Αναστασίου και τη Μαριό Καρδιακού του Αντωνίου. Ο μεν πρώτος ήταν η ειδικότητά του, είναι ο Δήμος Βοηθός του Λυθίου Μηχανημάτων, με υπηρεσία από 22/7/1997 έως σήμερα. Ο κ. Κανάκης είναι βοηθός χειριστής μηχανημάτων από 27/8/2003 έως σήμερα. Και η κυρία Μαρία Καρδιακό, 8/3/2005 έως σήμερα, υπάλληλος γραφείου διοικητικών. Σύμφωνα λοιπόν με το έργο που σας έχει δοθεί από τους εκαθαριστές της Αναπτυξιακής, θα πρέπει σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε να γίνει η μεταφορά των προσωπικού της Αναπτυξιακής στο Δήμο Άνδρας, των συγκεκριμένων υπαλλήλων. Σας έχει δοθεί λοιπόν η εισήγηση για το θέμα. Καταρχήν, πριν μπούμε στο θέμα, να δούμε αν αυτό το κατεπήγον πρέπει να ψηφίσουμε αρχικά. Το κατεπήγον συνήθως το έγγραφο από τους εκαθαριστές που αφορά το προσωπικό. Το λάβαμε στις 11 Δεκεμβρίου του 2017, η ημερομηνία κατά την οποία έχει δοθεί η πρόσκληση. Και στη συνέχεια, βέβαια, λόγω της χθεσινής απεργίας, δόθηκε η πρόσκληση αλλά μόνο, δόθηκε νέα πρόσκληση αλλά μόνο για την αλλαγή της ημερομηνίας όπως ορίζει ο νόμος. Και έτσι δεν μπορούσε να συζητηθεί το θέμα αυτό. Το θέμα αυτό λοιπόν του κατεπήγοντος είναι ότι πρέπει να συζητηθεί ώστε να αποδοθεί η άμεση διαδικασία μεταφορά του προσωπικού στο Δήμο, καθώς αυτές οι διαδικασίες που γνωρίζετε είναι πρωτοπόρες και πρέπει να γίνει όσο δυνατόν πιο σύντομα. Υπάρχει κάποια αντίρρηση για το κατεπήγον. Άρα λοιπόν ομόφωνα. Άρα λοιπόν, το πρώτο θέμα αυτό είναι ημερής διάθεσης. Κρίνεται κατεπήγον με ψήφους 12, πώς είναι 13 είπα θέμα. Άρα λοιπόν υπάρχει, αν κατάλαβα καλά κύριε Βαζέλη, και ένα κύριε Δήμαρχε, ένα ακόμα εκτός ημερής διάθεσης που αφορά ένα ψήφισμα το οποίο προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αφορά την Εθνική Τράπεζα στο Κόρθι, όπου αυτές τις μέρες δουλεύει, αυτό το καιρό δουλεύει 2 μέρες την εβδομάδα από τετράωρο όμως, και θέλω να το κάνουμε μία φορά την εβδομάδα, κανονικό 8ωρο. Όμως, από ό,τι φαίνεται, αυτό δεν βολεύει καθόλου την περιοχή. Πάει πολύ πίσω γενικώς στην περιοχή και τους επαγγελματίες όλους και θεωρούμε υποχρέωσή μας να κάνουμε όλες τις κινήσεις που χρειάζεται, έτσι ώστε να παραμείνει ως έχει τουλάχιστον η τράπεζα να ανοίγει τις ημέρες που άνοιγε μέχρι τώρα. Εχθές μας ήρθε στο Messenger όλων επαγγελματιών από έναν υπάλληλο της Εθνικής ότι από 1η Ιανουαρίου του 2018 η τράπεζα δεν θα λειτουργεί 2 μέρες, θα λειτουργεί μία μέρα από... Να το πάμε κανονικά. Να ψηφίσουμε λοιπόν αν θέλουμε κάτι τίποτα αυτό. Το πρώτο θέμα λοιπόν της ημερήσιας είναι η μεταφορά των υπαλλήλων της ψηφιακής ΑΕΣ στο Δήμο Άνδρας. Σας έχει μοιραστεί η εισήγηση, υπάρχουν εδώ κάποιες ερωτήσεις. Παρακαλώ κύριε Αλεξανδρούλη. Καταρχήν, χαίρομαι που δικαιώθηκα προχθές για αυτά που είπα, γιατί αυτή είναι η νόμιμη διαδικασία. Έχω να εκφράσω ένα παράπονο, δεν θα κατονομάσω τον υπάλληλο, αλλά θα πρέπει ο κύριος Δήμαρχος να φροντίσει υπάλληλοι της οικονομικής, να το πάω πιο έτσι συγκεκριμένα, να μην κάνουν πολιτική μες στο γραφείο τους την ώρα του ωραρίου τους, γιατί όταν μειοψηφίσαμε, πρώτη φορά για τους λόγους που είπαμε,
Μετά έγινε ο εξής σχολιασμός, ότι η Βασιλοπούλου και η παρέα της ψήφισαν έτσι ώστε στις 13 του Δεκέμβρη δεν θα πληρωθεί κανένας υπάλληλος. Εγώ με τον συγκεκριμένο υπάλληλο μίλησα, του εξήγησα ότι μέσα στο Δήμο δεν μπορεί να ασκεί πολιτική, ανεξάρτητα που είναι φιλικά προσκύμενος, εδώ πληρώνεται να εκτελείται η εργασία του. Και αν ξανασυμβεί αυτό, θα κινήσω όλες τις διαδικασίες που προβλέπουν για τον υπαλληλικό κώδικα. Χαίρομαι λοιπόν που τώρα δικαιώνομαι και ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία. Έχω να κάνω δύο ερωτήσεις. Οι δύο χειριστές μηχανημάτων θα περάσουν στο Δήμο ως βοηθοί χειριστών μηχανημάτων? Αν ναι, τότε δεν είναι στο σωστό κωδικό της καθαριότητας. Αν τους περάσετε στο Δήμο στην καθαριότητα σαν απλούς εργάτες καθαριότητας, τότε σωστά έχει μπει σε αυτό το κωδικό η αμοιβή τους. Η μία ερώτηση είναι αυτή και η δεύτερη, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, πότε θα γίνει ο ισολογισμός έναρξης της εκαθάρισης ώστε να γνωρίζουμε πού χρωστάμε και πόσα. Καταρχάς, για το ερώτημα της από ποιο κωδικό και τα λοιπά θα πληρωθούν οι δύο τεχνικοί βοηθοί, ο κ. Ράμος και ο κ. Κανάκης, αυτό το έχει εξεργαστεί η οικονομική υπηρεσία και η διοικητική υπηρεσία. Δεν μπορώ να σας απαντήσω τίποτα πέρα από... Είναι σαφής η ερώτησή μου. Στον κωδικό αυτό μπαίνουν οι εργάτες καθαριότητος. Εάν τους πάρετε στο Δήμο ως χειριστές, βοηθούς χειριστών, είναι λάθος κωδικός και επειδή θα πάει στο ΦΕΚ για δημοσίευση και θα δημιουργηθεί πρόβλημα αν πρόκειται να διορθωθεί, ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Πώς θα τους πάρετε στο Δήμο? Πριν το προχωρήσετε λοιπόν, επεξεργαστείτε το και σε περίπτωση που τους πάρετε ως βοηθούς, γιατί αν τους πάρετε σαν εργάτες, δεν θα μπορούν να χειριστούν μηχανήματα σε κακοκαιρίες, χιονοπτώσεις κλπ. Γιατί δεν θα έχουν αυτή την ιδιότητα. Αν κρατήσουν αυτή την ιδιότητα, δεν μπορούν να μπουν σε αυτό το κωδικό, πρέπει να κάνετε πρόβλημα. Ωραία, εντάξει, το παρακαλώ. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να διευθυνθεί. Όσον αφορά τον ισολογισμό, που είπατε να είναι τον ισολογισμό έναρξη τη εκαθάριση. Πότε θα γίνει, για να ξέρουμε λεπτομερώ τι θα πάρει ο Δήμο, που χρωστάει πόσα και γιατί. Ακόμα δεν έχουμε εικόνα για το πότε θα έρθει. Επεξεργάζεται. Οι καθαριστές δουλεύουν, δεν έχουν ολοκληρώσει και πιστεύω ότι από το καινούργιο χρόνο θα έρθει. Έκαναν τις εκαθάρισεις. Δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία ή περίπου πότε θα έρθει. Πιστεύω από το καινούργιο χρόνο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω απλά και να απαντήσω. Μάλλον ο Πάπης είναι ο αρμόδιος για να απαντήσει. Υπάρχει ειδικότητα εργατοτεχνίτης, παύλα βοηθός χειριστή μηχανημάτων? Γιατί το ρωτάω? Γιατί ο εργατοτεχνίτης αμείβεται με τεκμαρτά ημερομίσθια και ο βοηθός χειριστή αμείβεται με μισθό. Ερώτηση. Μήπως δεν είναι σωστά γραμμένο εδώ στο πινακάκι που μας είπε να τους βοηθήσει να το διατυπώσουν σωστά? Δηλαδή είναι δύο ειδικότητες οι οποίες έχουν ένα διαφορετικό τρόπο πληρωμής. Λέει εδώ εργατοτεχνίτης παύλα βοηθός χειριστή μηχανημάτων. Το άλλο το ερώτημα, δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα. Ναι. Πώς πληρώνει αυτός? Σαν εργατοτεχνίτης ή σαν βοηθός? Και η άλλη ερώτηση είναι όχι σε αυτό το δικαιολογητικό, αλλά σε ένα άλλο δικαιολογητικό που, είναι, που αποφασίζεται από την συνέλευση η λύση της και η καθάριση της εταιρείας. Λέει σε κάποιο σημείο του εγγράφου αναφέρει ότι οι δύο εγκαθαριστές θα αμείβονται με 500 ευρώ έκαστος, δηλαδή 1000 ευρώ το μήνα, για κάθε μήνα που διαρκεί η εκαθάριση, αν κατάλαβα. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι θα πρέπει να επισπευστεί η εκαθάριση, γιατί όσο μακριά πάει, τόσο βάρος θα είναι για το Δήμο και συνέπεια για τους δημότες. Εκτός δηλαδή τις συμβουλές που θα πάρει ο Δήμος, θα έχουμε να πληρώνουμε και 1000 ευρώ κάθε μήνα έξτρα όσο διαρκεί η καθάριση. Ως προς την ειδικότητα, αναγράφει και αυτή ακριβώς έτσι όπως προβλέπεται στη σύμβαση και έτσι όπως στάθηκε το χαρτί από τους καθαριστές. Αυτό ακριβώς λέγαμε εδώ. Ως προς το θέμα αυτό που είπατε, κ. Βασιλοπούλου, θα το μεταφέρω στην υπηρεσία. Αν χρειάζεται κάτι να αλλάξει, ως προς την...
Μα και αυτό που είπε ο κ. Μπουραζέλη σας εξηγεί ότι είναι δύο διαφορετικές ειδικότητες με δύο διαφορετικούς τρόπους πληρωμής. Οι καθαριστές μπορεί να σας το έγραψα. Μπορούν να πληρωθούν όταν προσθεθούν ή θα βρείτε μπροστά σας βουνό. Αυτό σας το πω. Χάρηκε η διοικητική υπηρεσία με την οικονομική. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα γίνει σωστή. Όταν πάει στο ΦΕΤ είναι αργά. Αν δεν πάει σωστά. Εδώ ψηφίζουμε τι θα πάει στο ΦΕΤ. Γι' αυτό κάνουμε τις παρατηρήσεις. Ήταν σωστή παρατηρήση του κ. Μπουραζέλη. Δεν ήταν εργατοτεχνίτες, ήταν μισθωτοί. Χειριστές μηχανημάτων. Θα το κοιτάξουμε. Δεν το προσωπικά θέλω. Δεν ξέρω τι έχει τεθεί τέτοιο θέμα. Θα φροντίσουμε. Ωραία. Να το φροντίσουμε. Άρα λοιπόν, το πρώτο εκτός με ρίσια διάδευση θέμα μεταφορά προσωπικού ΑΕ να γίνεται ομόφωνο. Με τις παρατηρήσεις που είπαμε. Ναι, εμείς ψηφίζουμε την εισήγηση. Τα παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού νομίζω δεν μπορούμε να τις πάρουμε. Παρατηρήσεις ήταν στο δικό μας. Ψηφίζουμε την εισήγηση. Από εκεί και πέρα αυτοί που θα το συγκριθούν έχουν την ευθύνη το τι θα γράψουν. Το δεύτερο εκτός με ρίσια διάδευση λοιπόν είναι το θέμα με την Εθνική Τράπεζα στο Κόρφη. Παρακαλώ. Η ερώτησή μου είναι στο Πατσί και Γαύριο με τι τρόπο λειτουργεί η Εθνική. Δεν λειτουργεί. Και στο Γαύριο. Δεν έχει, μόνο η σημαίνει ότι το πιο τουριστικό μέρος. Αυτοί που έχουν περισσότερο πληθυσμό, περισσότερο τουρισμό, περισσότερο κόσμο, δεν έχουν καθόλου. Γιατί να αποφασίσουμε μόνο για το Κόρφη και να μην κοιτάξουμε και την άλλη προεδρική πλευρά. Γιατί αν ζητάμε δύο μέρες στο Κόρφη, θεωρώ ότι είναι άδικο. Έχει γίνει απλά. Θεωρώ ότι είναι άδικο η προεδρική αναγνωρίζει καθόλου. Η τράπεζα, όταν έκλεισε στο Ματσίνο, να καλά υπήρχε και έκλεισε, είχε γίνει. Έγινε το 2012-2013, νομίζω αυτό. Είχε γίνει προσπάθεια και από το Δήμο και από πολλούς παραγόντες. Αλλά η οποία προσπάθεια. Ανοίγουμε μία μεγάλη. Με την Πειραιώς πάλι στο Γαύριο, έγινε μία προσπάθεια στην αρχή, συνεχίστηκε να δουλεύει. Τώρα νομίζω ότι δουλεύει δύο μέρες την εβδομάδα. Δύο. Είναι η Πειραιώς λοιπόν στο Γαύριο που δουλεύει δύο φορές την εβδομάδα. Έγιναν προσπάθειες από εκεί και από εμάς και από το επαρχείο. Δυστυχώς όμως η τράπεζα αποφασίζει ότι το κρατάει για. Θα κάνουμε την ίδια προσπάθεια για το Κόρφη. Και ελπίζουμε να. Πρόεδρε, νομίζω ότι δικαιωματικά θα πρέπει να μιλήσει ο αντιδήμαρχος του Κορφίου και εγώ που είμαστε στο Κόρφη και μετά να ακουστούν οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι από άλλες δημοτικές συνόδευσεις. Το υποκατάστημα που είναι στο Κόρφη της Εθνικής μέχρι τώρα δούλευε Δευτέρα και Πέμπτη. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε τώρα θα έχουν γίνει μόνο μία μέρα την εβδομάδα, Τετάρτη. Το οποίο είναι ένα κατάστημα, επειδή στο Κόρφη έχει πάρα πολλούς ανθρώπους συνταξιούχους, είναι δύσκολο για μία φορά να γίνει τη μεταφορά. Συν όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Ο κόσμος δεν έχει εξοικειωθεί με το ίντερνετ και τα υπόλοιπα νέες τεχνολογίες και αναγκαστικά η τράπεζα πρέπει να παραμείνει. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε την τράπεζα ανοιχτή. Και είναι και μια κινητήριος δύναμη η τράπεζα για την αγορά που υπάρχει στο Κόρφη, για τους επαγγελματίες του Κορφίου. Και θεωρούμε ότι είναι μεγάλο λάθος να γίνει αυτό. Συνταξιούχοι υπάρχουν παντού. Να πω κάτι. Δεν είναι μέτρο σύγκριση σε Μαρία να συγκρίνουμε τον Πατσί και τον Γάβριο με τον Κόρφη. Και από τον εξή λόγο, για τον απλό. Το Πατσί είναι από το Γάβριο 5 χιλιόμετρα. Το Κόρφη, για να φύγει κάποιο από το Κόρφη επαγγελματία, αγρότη, συνταξιούχο, μισθωτό, και να εξυπηρετηθεί σε φυσική μορφή να καταθέσει χρήματα γιατί κάποια στιγμή θα το κάνει, πρέπει ή να διαλέξει να πάει στη χώρα που είναι 25 χιλιόμετρα ή θα πρέπει να πάει σε κάποια άλλη τράπεζα στο Γάβριο, στο λιμάνι φεύγοντας που είναι 40 χιλιόμετρα. Το Κόρφη είναι στο νότιο τμήμα του νησιού και όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά είναι αποκομμένο γεωγραφικά από τα δύο μεγάλα κέντρα που είναι το λιμάνι και η πρωτεύουσα. Εκτός αυτού η Εθνική Τράπεζα, και γιατί θέλω να το επιμείνουμε πολύ, είναι μια τράπεζα η οποία έχει στηριχτεί 100% από τους κατοίκους του Κορφίου. Δηλαδή έφυγε και η Ιωνική από εκεί και το μηχάνημα της Αλφα που είχε έρθει και όλοι οι Κορφιανοί στηρίξανε την Εθνική Τράπεζα. Είχε λοιπόν ηθική υποχρέωση πριν κάνει οποιαδήποτε κίνηση τουλάχιστον να ενημερώσει και το Δήμο και την Περιφέρεια και τους κατοίκους και τους επαγγελματίες που τους έχει χρόνο. Και
Και ερχόμαστε, αν θέλετε και αυτό που είπε ο Γιακουμής, στην αγορά του Κορφίου, πραγματικά έτσι είναι, λυπάμαι που το λέω, αλλά όλα τα καταστήματα της αγοράς του όρμου Κορφίου, όλα τα καταστήματα, μα όλα, περιμένουν, έτσι. Περίμεναν τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Και δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η μείωση του κόστους για να το κάνει αυτή η τράπεζα. Δηλαδή να γλιτώσει 4 δρομολόγια ταξί το μήνα, αφού έτσι κι αλλιώς θα μείνει το κατάστημα. Το ενίκιο θα το πληρώνει. Να γλιτώσει 4 ταξί, αυτό είναι το κόστος. Είναι τελείως διαφορετικό από το Πατζή και το Γάλα. Προτείνω λοιπόν να κάνουμε ένα ψήφισμα το οποίο να πάει εκεί που πρέπει να πάει και σε βουλευτές και στη διοίκηση. Έχω βγει υπόδειγμα ψηφίσματος από άλλο Δήμο για παρόμοια περίπτωση. Το οποίο μπορώ να σας το. Ναι, αλλά το αποκτηθεί να γραφτεί το παιδί. Είναι από άλλο Δήμο. Μάλλον να αλλάξουμε λίγο τη σύνταξή του. Θα πρέπει να περάσει καθόλου από εδώ. Θα σας το αφήσω λοιπόν να το τοποποιήσω εγώ. Ναι. Άρα λοιπόν το ψήφισμα θα πρέπει να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μετά από τη συνεδρίασή μας ζητάμε από την διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας να επανεξετάσει την απόφαση των οργάνων της Τράπεζας για την αναστολή της λειτουργίας κατά τις μέρες και τις μέρες του μήνα. Θα συμβεί αυτό. Εκφράζοντας τα συναισθήματα των δημοτών, θεωρούμε ότι την ανωτέρω απόφαση για την αναστολή λειτουργίας του καταστήματος σε μία μέρα στο μάτι, έτσι γίνεται. Σε μία βάση τη λειτουργία, ω αναγκασμένη και ληφθήσα χωρίς να υπολογιστούν πολλοί λόγοι που άρχονται τις οικονομικές δραστηριότητες του τόπου αλλά και της κοινωνικής διάστασης της λειτουργίας και λειτουργίας. Σαν Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, διαμαρτυρόμαστε για την απόφαση αυτή και παρακαλούμε θερμά για την ευαισθητοποίηση του θέματος και ευελπιστούμε για την επανεξέταση και την ανάλυση της απόφασης για την διαμορφή λειτουργία του καταστήματος από δύο μέρες σε μία. Εμείς ήδη Πρόεδρε και Δήμαρχε και Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε κινηθεί και σαν δημότες του Κορφίου. Μαζεύουμε υπογραφές, θα αναρτήσουμε και σε ηλεκτρονικό site την ηλεκτρονική ψήφο διαμαρτυρίας. Λοιπόν, θα μαζέψουμε για να προχωρήσουμε. Εγώ πολύ άτυπα εδώ, ότι έκανα κάποιες κινήσεις, είχα ένα τηλέφωνα και μου είπαν ότι αν γίνουν τόσες πέσουν υπογραφές και ο Δήμος στείλει ένα ψήφισμα, θεωρούν ότι μήπως και ανασταλεί αυτή η απόφαση. Θα προσπαθήσουν. Όχι, άρα, άρα λοιπόν με αυτή τη μορφή εγκρίνει το σώμα την έγκριση του Δήμου, παρακαλώ και εξώ. Εγώ την εγκρίνω με την προϋπόθεση ότι σε επόμενο χρόνο να κάνουμε ακριβώς το ίδιο με τις κινήσεις του κ. Βουραζέρης και με ό,τι άλλο γίνεται για να γίνει και στην πολιοδυτική άκρο έστω για μία μέρα, γιατί παντού υπάρχουν συνταξιούχοι. Παντού υπάρχουν ελλείψεις και παντού υπάρχει ανάγκη για δράση. Συμφωνώ. Μάλλον. Κανονικά. Κανονικά πρέπει να κάνουμε ένα ψήφισμα κάποια στιγμή που θα συζητήσει και σαν προηγούμενο συμβούλιο, ενώ πήραμε απόφαση εδώ ότι θα συζητηθεί και στο τέλος δεν συζητήθηκε. Για την Πειραιώς. Επειδή είναι η κατάσταση της Πειραιώς ήδη σε ενεργεία στο Γάβρο, να ανοίγει πάνω τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες. Γιατί δύο μέρες την εβδομάδα, πολύ αυτό κύριε Αφρασίου αφορά την προεδρική άνθρωπη που χρειάζεται. Ναι, για αυτό λέμε να είμαστε σε ένα άλλο δημοσιο συμβούλιο, να το θέλουμε για το δημοτικό θέμα. Άρα λοιπόν, ήδη έχουμε στείλει, έχουμε στείλει ήδη έγγραφα στην Πειραιώς σε κάθε φορέα εκεί και στο τμηματάρχη, στον περιφερειάρχη και στη Γενική Διεύθυνση. Να το στείλει. Το είχαμε αναστείλει για ένα χρόνο. Αλλά επανήλθα να συμμετέχουν τελικά την πήγαν σε δύο μέρες. Τοπικιστικά δεν πρέπει να λειτουργούμε. Γιατί οι παλαιοκαβριώτες μία μέρα έχουν την Πειραιώς στον Γάβριο, όλες τις άλλες μέρες και στη χώρα. Εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα. Παρακαλώ, αφήστε με να συμμετέχουν. Παρακαλώ. Άρα, μπαίνουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη να ξεκινήσουμε με κάποιες ενημερώσεις. Καταρχήν, να συνημερώσω ότι πρέπει να προβούμε σε μια ορθή επανάληψη. Εμείς δηλαδή, δεν το κάνουμε σήμερα, πρέπει μια ενημέρωση με τη συμπαριθμόν 213 του 2017 απόφαση. Εδώ λοιπόν, η οποία αφορά λοιπόν την έγκριση τη 16 του 2017 απόφαση της κοινοφελούς επιχείρησης κοινωνικής προστασίας, παιδείας και περιβάλλοντος περιοδικοποίησης της στατικής της πράξης. Εδώ λοιπόν ενώ σε όλο το σχετικό στην απόφαση της κοινοφελούς, ενώ παντού φαινόταν ότι το Συμβούλιο είναι εφταμελές και αποτελείται από τρεις αιρετούς, έναν τρεις δημότες και έναν από την
νοσηλεία, στην αποστασιστικό της κοινοφελούς, το 3, οι 3 αιρετοί είχαν γίνει 2 και οι 3 δημότες 4. Ήταν 2 στην μεταφορά του, στο copy paste που μάθαμε τελευταία, έχει γίνει ένα λάθος γνώσης αριθμούς. Άρα λοιπόν, εμείς θα το κάνουμε σαν ορθή επανάληψη για να μην τα αποφασίσουμε πάλι το νέο σήμερα, ότι το εφταμελές διοικητικό συμβούλιο της κοινοφελούς αποτελείται από 3 αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Άδωνη που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ένας προέρχεται από την νοσηλεία, εδώ απλά αλλάζουμε από 2 σε 3, από έναν εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα με την Αυτοδοτική και από 3 δημότες κατοίκους που έχουν πείρα κτλ. Δηλαδή οι 4 δημότες είναι 3 και οι 2 αιρετούς γίνονται και αυτοί 3. Σας είπα, ήταν το copy paste, δεν μας βγήκε καλά. Μετά από αυτό, έχουμε και κάποια άλλα θέματα ενημέρωσης που μας έχουν έρθει στο Προεδρείο. Έχουμε μια επιστολή του κ. Καπάκη με την οποία μας ενημερώνει ότι σήμερα, δεν το είπα στην αρχή γιατί έχει και ένα άλλο αίτημα το οποίο πρέπει να το δούμε και θα το φέρουμε σε ένα συμβούλιο. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε του Δημοσκοπίου και αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, σε συνέχεια της αποστρατής σε εσάς πρόσκληση και στο δικό μας, να διαβάζω πάνω σκήμενο, με την ημερήσια διάταξη για συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου αύριο Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου και 8.30, σας γνωρίζω ότι δεν δύναμαι να παρασταθώ, καθώς έχω πολλαπλές και ανεδημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις εκ της θέσεώς μου ως Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες δεν δύναμαι να αναλυθούν καθώς ήταν προγραμματισμένες εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, θα ήθελα να καταθέσω την παρακάτω πρότασή μου προς εσάς και προς το Σώμα, τα οποία παρακαλώ να αναγνώσω τη δημοσίευση κατά την παρουσία του υπολείπου Δημοτικό Συμβούλιο και να καταγραφεί τα γραφικά, καθώς αφορά ένα εξαιρετικά επίγον θέμα της εγκατάστασης, επικείμενης εγκατάστασης ΑΠΕ αιωλικά πάρκα στο νησί μας. Υπάρχει λοιπόν μια επιστολή από τον κύριο Καπάκη, η οποία λέει ότι με αφορμή, δεν θα διαβάσω όλη, με αφορμή ακριβής πληροφορίας που περιμήθανε γνώση μου, επίκειται άμεσα η έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας 2 νέων αιωλικών πάρκων και σε συνέχεια παρόμοιου περιεχομένου θέματος που είχε συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της 6 Δεκάτου 2017. Συνολικής ισχύως 218,5 κλπ. Ετούμε λοιπόν ενώπιον σας την κατεπίγουσα συζήτηση του άλλου ζητήματος της συνεδρίας του Σώματος εντός των προσεχών ημερών. Υπάρχει λοιπόν και ένα κείμενο το οποίο θα περιληφθεί στην απόφαση, ότι είναι πολύ σημαντικό σαν θέμα. Ότι πρέπει σε αυτή τη συνεδρία συμμετέχουν ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Έπαρχος και όλοι μας, γιατί αυτό θα αφορά τις μελλοντικές γενναίες. Και εν πάση περιπτώσει ότι ήρθε η ώρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και ότι σαν ένα συλλογικό αποφασιστικό όργανο είμαστε υπόλοιποι στις επόμενες γενναίες για όσα συμβούν. Εγώ, από πρώτη όψεω, κρατάω την επιστολή αυτή. Δεν μπορώ να το ζητούσα από τον κύριο Καπάκη. Γιατί για να βάλουμε ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση. Εδώ δηλαδή αυτό το οποίο είναι η ιδεολογική βάση της συγκεκριμένης συνεδρίας που ζητάει είναι η γνώση του ότι επίκειται άμεσα η έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας 2 νέων αιωλικών πάρκων. Αυτό το είναι λίγο αόριστο. Και για τον λόγο αυτό θα σας δώσω το λόγο. Για τον λόγο αυτό θα ήθελα αυτή η επιστολή να διαβιβαστεί από εμάς αρμοδίως στις υπηρεσίες του Δήμου. Για να δούμε αν πραγματικά επίκειται και αν πραγματικά υπάρχει κάποιο κατεπίγον. Αν υπάρχει κατεπίγον, πραγματικά σε την επόμενη συνεδρία στο βάλουμε. Έστω όπως έχετε η επιστολή, νομίζω ότι είναι επιτρέψτε την κρίση. Δεν θέλω να βάλω τον πρώτο, αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερο μια πολιτική επιστολή με την έννοια ότι εγώ σα πω ότι κάποτε στην κάποια στιγμή θα πούνε. Αλλά δεν έχει κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή τώρα επίκειται 2-3 αιωλικά πάρκα. Χωρί περαιτέρω στοιχεία. Ποια αιωλικά πάρκα είναι, ποιε αποφάσει είναι, ποιε είναι οι αρχέ που θα το δώσουν. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το βάλουμε. Σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα προσπαθήσω το επόμενο να έχω περισσότερα στοιχεία. Παρακαλώ, κυρία Βασιλοπούλου. Στη στιγμή αυτή ήρθε η κυρία Βενετίκη Μαρία. Από όσο μίλησα με τον κύριο Καπάκη και κατάλαβα, είναι ότι θέλει από τον κύριο Έπαρχο και τον κύριο Δήμαρχο ένα έκτακτο συμβούλιο με όλους τους σύμβουλους να ενημερωθούμε αν γίνονται αιωλικά πάρκα ή τι γνωρίζουν γι' αυτό, αν υπάρχουν στοιχεία. Ναι. Αυτό μου είπε. Γιατί εδώ βλέπω ότι ο κ. Σκοπούλος δεν είναι τέτοιο. Εδώ βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει ένα αίτημα το οποίο λέει ότι επίκειται 2 νέα αιωλικά πάρκα χωρίς άλλα στοιχεία. Πράγμα το οποίο για μένα είναι αδύνατο να έχουν στοιχεία για το επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Ένα δημοτικό συμβούλιο δεν μπορεί να φέρει ένα θέμα που θα λέω κατά πληροφορίες επίκειται 2 αιωλικά πάρκα. Πείτε μας τι γίνεται.
Αν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο, παρακαλώ δηλαδή. Όσον αφορά αυτό το έγγραφο, δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο στο Δήμο. Ό,τι συγκεκριμένο υπήρχε, ο Δήμος έκανε κάθε προσπάθεια και αντέδρασε μαζί με τα άλλα νησιά για τα γνωστά πάρκα που γνωρίζουμε. Στην πλατεία είχε γίνει λαϊκή συνέλευση που συμμετείχαμε και ο Έπαρχος και ο Δήμαρχος Ομιλών και πολλοί φορείς που ήμασταν κατά. Έχουμε βάλει δικηγόρο για τα συγκεκριμένα αιωλικά πάρκα. Εγώ θα πω το εξής. Δεν γνωρίζουμε όλοι μας ότι ο Δήμος έχει γνωματοδοτικό χαρακτήρα. Δεν γνωρίζουμε όλοι μας και είχαμε πάει στον κύριο Σταθάκη, στον υπουργό, που ήταν και ο κύριος Καπάκης, ήμουν εγώ, ήταν οι άλλοι δήμαρχοι των άλλων νησιών και μας είχε πει κάποια πράγματα ο κύριος Σταθάκης και ότι οι άδειες βγαίνουν από το Υπουργείο. Και οι συνεργάτες του κύριου Καπάκη. Από την κυβέρνηση. Είναι δυνατόν να λέει ο κύριος Καπάκης από πληροφορίες, αφού είναι μέσα στην κυβέρνηση, γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς, αν όντως κάποιο αιωλικό πάρκο έχει υπογραφεί, να το μάθει πολύ πριν από εμάς. Άρα οφείλει να μας ενημερώσει, αν γνωρίζει κάτι μέσα από την κυβέρνηση, ότι έχουν γίνει κάποιες, πώς το λένε, διαδικασίες προκειμένου να, να βγουν οι άδειες για κάποια αιωλικά πάρκα. Σε εμά θα έρθει μόνο μια νομοδότηση. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Και ειδικά και στην προηγούμενη θητεία που συνέχεια είχαμε το πρόγραμμα νομοδότηση και λέγαμε συνέχεια όχι. Άρα δεν γνωρίζουμε τίποτα. Δεν γνωρίζουμε φυσικά τίποτα. Αυτό που γνωρίζουμε για τα ελληνικά πάρκα τα γνωστά έχουμε αντιδράσει, έχουμε βάλει δικηγόρο. Ωραία. Άρα λοιπόν τι λέμε. Άρα λοιπόν τι λέμε. Εγώ συγγνώμη για τα ελληνικά πάρκα. Άρα εσύ δεν γνωρίζετε. Παρακαλώ. Επίσης υπάρχουν δύο επιστολές, κύριε Βασιλοπούλου, που αφορούν τον απαφορούν. Σας πάω από ολογική σειρά. Η μία είναι 27 Νοεμβρίου 2017, που απευθύνεται προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Ελευθέριο Μπάλα. Δεν την είχα διαβάσει την πρώτη φορά, γιατί αν θυμάμαι καλά, αφορά τον κύριο Δήμαρχο και θα ήθελα να είναι εδώ ο κύριο Δήμαρχο. Κύριε Πρόεδρε, στο Συμβούλιο της 30 Δεκάτου 2017, αυτό είναι, υπόθηκαν πράγματα που θίγουν την τιμή και την αξιοπρέπειά μου. Ο κύριος Δήμαρχος Ονεράς είναι ενοχλημένος που εσείς με την διπλή ψήφο σας αποτελέσατε τον τελικό αίτιο για την τιμή για την καταψήφιση της πέμπτης αναπόφασης. Μέσα σε όλες τις άποψεις και πολιτικές φράσεις του, φώναξε εις επίκον όλων ότι πρέπει να ντρέπεστε, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που μας το λέει και επειδή η θέση του επιβάλλει να είναι κόσμος, παρακαλώ να φροντίσετε στο επόμενο Συμβούλιο να ανακαλέσει και να ζητήσει γνώμη. Η δημοκρατία επιβάλλει να εκφράζει ο καθένας ελεύθερα τη γνώμη του, να ψηφίζει αυτά που κρίνει ότι είναι σωστά και να καταψηφίζει αυτά που κρίνει ότι είναι λάθος. Αν ο κ. Δήμαρχος θέλει να έχει συμβούλους διακοσμητικούς, δεν θα τον ευχαριστήσουμε. Επίσης πρέπει να βρει έναν τρόπο να συγκρατεί την οργή του προσωπικά, δεν έχω να τρέπομαι για τίποτα και το έχω ζητήσει να σταματήσει να με προσβάλλει. Η κυρία Πολίτη, εκτός από τα θέματα που αφορούν τις μετακινήσεις σε εξωτερικό και εσωτερικό, και σε κάποιες περιπτώσεις ενημερώνει για τουριστικούς λόγους, ουδέποτε έχει τοποθετηθεί σε άλλα θέματα και ιδιαίτερα στα οικονομικά. Προφανώς όμως δήλωσε ότι είναι πολύ. Προχθές όμως ο Κομιτευτικό δήλωσε ότι είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τεράστια προσβολή. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες, ώστε να ανακαλέσουμε κύριε Δήμαρχο και κυρία Πολίτου, ώστε να μην αναγκαστώ να κινήσω άλλες διαδικασίες. Μαρία Βασιλοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος. Και επίσης, κάποια άλλη μια επιστολή της κ. Βασιλοπούλου, 8 Δεκεμβρίου του 2017, παρακαλώ και διαβάμε. Όχι, δεν ξέρω. Από αφορά τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Δεν το έχω βάλει σαν θέμα, είναι ενημέρωση, γιατί αν προκύψει κάτι από αυτό, ενδεχομένως θα πει σε ένα μονοδικό συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να θέσετε εκτός σημερινής σας διάταξης προς ψήφιση το παρακάτω θέμα. Κάθε πρωί, κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, αυτοκίνητα να αποκατεβαίνουν τον πεζόδρομο και τις περισσότερες φορές χωρίς άδεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καταστρέφει το πεζόδρομο. Τα φορτηγά που κατεβαίνουν για εφοδιασμό των καταστημάτων, αυτά που με το γιο ταχύ τους πάνε στην τράπεζα για τις αναλλαγές τους, αυτοί που κατεβάζουν το γιο ταχύ τους για να πάνε στα σπίτια τους, είναι η καθημερινή εικόνα. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο για την τροφοδοσία των καταστημάτων, αλλά και όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό δεν εφαρμόζεται. Προτείνω λοιπόν τα εξής. Τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα που πρόσφατα απέκτησε ο Δήμος
να παρακολουθούν στους προμηθευτές, ώστε με αυτά να κατεβαίνουν το πεζόδρομο και μετά να τα αφήνουν στον καθορισμένο από τον Δήμο χώρο. Είναι προτιμότερο αυτό από το να τα χρησιμοποιούν σύμβουλοι του Δήμου και να πηγαίνουν στα σπίτια μέσα στην εργασία του ή υπάλληλοι του Δήμου για τον ίδιο σκοπό. Με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύσουμε τον πεζόδρομο της αγοράς, θα σταματήσει η αλόγιστη κίνηση αυτών που δεν πρέπει να κατεβαίνουν στην αγορά και θα προσφέρουν κάποιο έργο. Βέβαια θα εισερθούν αυτοί οι κατεβαίνουν για τον καφέ του με τα κατεβαίνουν τα αυτοκίνητά του. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει όλοι να καταλάβουμε πως πρέπει να σεβόμαστε και να προστατεύουμε την κληρονομιά μας. Όσον αφορά το πρώτο θέμα, θέλετε να τοποθετείτε και την κυρία Πολίτου. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι γνωστός ο χαρακτήρας μου, η υπομονή μου και όλα τα άλλα που με χαρακτηρίζουν σε όλο τον κόσμο της Άμμου. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο γι' αυτό. Όλοι με γνωρίζετε, όλους σας γνωρίζω. Δεν νομίζω ότι έχω προσβάλει κάποιον συγκεκριμένα. Συζητήσεις μπορεί να γίνονται, εντάσεις να υπάρχουν. Νομίζω ότι είμαστε μεγάλα παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι, να ανεχόμαστε πολλά πράγματα και να λέμε αυτό που πιστεύουμε εκείνη την ώρα. Δεν έχουμε να καλέσω για τίποτα, διότι δεν έχω προσβάλει κανέναν και νομίζω ότι όλοι μας δίνουμε εξετάσεις καθημερινά. Και γι' αυτό θα κρυθούμε φυσικά κάποια στιγμή όλοι μας. Το να φωνάζεστε δεν τρέπεστε, κύριε Δήμαρχε, όταν ερχόμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά μας, αυτή που πρέπει, νομίζω ότι είναι προσβλητικό. Και το έχετε κάνει και δεύτερη και τρίτη φορά. Yeah. Για ποιο λόγο. Να ντραπούμε γιατί. Και ο κύριος Κάλλος την προηγούμενη φορά εγκάλεσε και τον κύριο Λάσκαρη και τον κύριο Καπάκη που θα κινήσει διαδικασίες γιατί προσβάλλονται οι σύμβουλοι κλπ. Επειδή γίνονται στα Facebook γίνεται αυτό και όταν γίνονται μέσα εδώ το περνάμε στο έτσι. Γιατί να ντραπούμε, γιατί έχουμε κάποια άποψη και τη λέμε. Να διαβάσει την επιστολή. Ωραία. Από εκεί και πέρα, αν ανακριθεί ή όχι η δήλωση, αυτό είναι στο άποψη του κάθε ενός και καταλαβαίνετε και εμένα. Στο ωραρίο είναι φυσικό ότι έχει άνθρωπο. Αλλά έχει κάποια διαδικαστικά. Έχει κάποια διαδικαστικά. Βάρα δεν κλείνει ποτέ. Αν την κλείσει ο κύριος Αστράς που έχει το. Θα κλείσει. Αλλιώς δεν έχει ανοιχτεί. Και κατεβαίνει όποιος θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Μάστε. Επίσης, πριν βγούμε στο σημείο που είπε στο. Μπορώ να πω κάτι. Η βάρα είναι αυτόματη και κατεβαίνει μόνη της. Ωραία, τοποθετηθεί και εκείνο θέλουμε να αναφέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στο δίκτυο ίδρυσης των Λαμύρων. Ένα πρόβλημα σε ένα δίκτυο πεπαλαιωμένο, το τοπικό συμβούλιο το έχει επισημάνει πολλές φορές, μετράει 30 χρόνια βαριάς λειτουργίας με προβλήματα που ξεκινάνε από τις πηγές στα 800 μέτρα. Σημείο εκείνο με πηγές το οποίο πιθανότατα κάποτε να μπορεί να είναι αξιοπίσιμο για το νησί, γιατί ακόμα και το Σεπτέμβριο υπάρχει μια αγκαλιά νερό εκεί για να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες κοινότητες, αλλά πρόβλημα το οποίο καταλήγει από τα 800 μέτρα μέχρι κάτω-κάτω-κάτω στο ποταμό που είναι και τα όρια μας, που μέχρι να τροφοδοτηθεί και το τελευταίο σπίτι. Το πρόβλημα επιτείνεται τώρα το χειμώνα με την ερημιά, υπάρχουν δρόμοι που δεν περνάει άνθρωπος, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει άνθρωπος. Οποιαδήποτε διαρροή είναι πολύ δύσκολο να βγει, το υλικό είναι πεπαλαιωμένο. Αυτό όμως που θέλω εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως η κοινή γνώμη δημοσίευσε Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, διαθέτει για κάθε για πάσης θύσεως εργασία ίδρευσης στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου το ποσό των 16.600.000 ευρώ. Πέρσι να υπενθυμίσω, γιατί το είχαμε επισημάνει και εμείς στο τοπικό Λαμύρων, είχαμε δοθεί ξανά από την περιφέρεια 7,5 εκατομμύρια. Παρακαλώ προσωπικά όλους τους δημοτικούς συμβούλους στη βοήθειά τους, τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, να κοιτάξουν να κάνουν χρήση αυτών των χρημάτων. Έχουμε άμεση ανάγκη, μιλάω μόνο εγώ για την κοινότητα Λαμύρων, για να φτιαχτεί ένα δίκτυο πιο σύγχρονο και πιο ελέγξιμο,
για να αντισταθούν, για να αντικατασταθούν κομμάτια τα οποία μετράνε 7 σπασίματα, 7 διαρροές φέτο. Πρέπει να τρέξουμε προθεσμία για 15 Τρίτου. Ζητώ τη βοήθεια όλων. Και είμαι και ο κύριος Αστράς, αν θέλει να συμπληρώσει, είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια. Να τρέξουμε, να παρακαλέσουμε, να φτιάξουμε ό,τι χρειαστεί. Αυτό ευχαριστώ. Κύριε Αστρά, θέλετε να πείτε κάτι? Δεν έχω να τοποθετηθώ, διότι δεν υπάρχει και δεν συγκεκριμένο συμβούλιο. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σα απαντήσω μόνο και να πω μόνο κάτι για το θέμα αυτό. Επιτρέψτε μου, επειδή το ξέρω σαν ζήτημα, είμαι αυτό που το έφτιασε αυτό το σύστημα τη σύνδευση μαζί με τον πατέρα μου. Είναι όντω επαγγελματικό, όμω να πούμε ότι η κοινότητα να μην ήταν η μόνη κοινότητα από το καλοκαίρι, δεν είχε πρόβλημα στην ίδρυση. Δεν έμεινε από μόνο τον Άγουστο. Το ότι έμεινε τον Οκτώβρη, θα πρέπει πιστεύω το τοπικό συμβούλιο μετά την παρέτηση του Γεροπάλα και αν ποτέ κάνει την ουκέτα λειτουργήσει, να δει κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι δεν είναι το δίκτυο η ευθύνη και τα 800 ευρώ. Έχω την εντύπωση, επιτρέψουμε, επειδή το ξέρω καλά το δίκτυο. Σα είπα, ήμουν από την πρόεδρο του κοινότητα να πει ότι θα ξεκινήσει να γίνει αυτό, ότι το πρόβλημα εκεί είναι ότι θα πρέπει να ξαναπάρετε τον υδραυλικό, τον κύριο Λουκατάρη, θα πρέπει ο κύριος Λουκατάρης να ψάξει το δίκτυο από τη Δεξαμενή και μετά να βρει που είναι η βλάβη, γιατί κάπου υπάρχει βλάβη, υπάρχει απώλεια μετά τη Δεξαμενή. Το πρόβλημα λάθος ψάχνει στο μόνο. Το που λέτε γραμμίσει ότι είμαι στο 800 μέτρα ψηλά και ψάχνουμε, είσαστε σε λάθος σημείο. Το νερό ποτέ δεν ήταν πολύ ακόμα. Το νερό έχει σπάσει το δίκτυο. Πρέπει λοιπόν να βρείτε τον υδραυλικό, να βρεθούν χρήματα για να μπορέσει ο υδραυλικός να ξαναέρθει, που ήταν ένας από τους λόγους παρέτησης του πατέρα μου. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν χρήματα για να μπορέσει ο υδραυλικός να ξαναέρθει και να αποκαταστήσει τη ζημιά και θα πρέπει να αλλάξουν και οι βάρος στον δρόμο. Ακούστε με, πριν το ξέρω σαν σύστημα, σαν συμβουλή. Σαν συμβουλή από ένα παλιό. Σίγουρα το ξέρει, αλίμονο. Μαζί γεννηθήκαμε, μαζί μεγαλώσαμε. Να ενημερώσω ότι ο υδραυλικός από Άγνο θα έχει συνεργασία, τον παρακάλεσα προσωπικά. Α, τον παρακάλεσα προσωπικά. Άρα θα το λύσει με διαγραμμή. Αλλά το κύριο είναι, δεν θα το διαβάσω. Αυτή εδώ είναι η σύγκριση του μεγάλου κοινοτάρχη του Γιώργη του Μπάλα, που περιγράφει ακριβώς την κατάσταση και τα προβλήματα που έχει και εκείνος περάσει τόσα χρόνια. Είναι το πρακτικό του κοινοτικού μας συμβουλίου 29/7 του 2016. Εδώ περιγράφεται όλη η ιχτερή κατάσταση. Όντως, ο Γιώργος Μπάλας κατάφερε. Προς Θεού. Το γνωρίζω. Δεν κάνω πράγμα. Προσωπικά ξέρεις ότι τον ετοιμώ. Δεν λέω κανένα. Δεν κρίνω κανένα πράγμα. Δύο συμβουλές. Δύο συμβουλές. Λοιπόν, όμως δεν πάμε. Έτσι, στο κύριο Μπάλα που θέλω να προσφεράτε. Επιτελεία του προβλήματος. 4 Δεκεμβρίου συμπληρώθηκαν 2 μήνες από την παρέτηση του κ. Μπάλα. Και αυτή τη στιγμή το τοπικό συμβούλιο δεν έχει δυνατότητα να συνεδριάσει, να αποφασίσει ή να προχωρήσει κάτι. Και θα πρέπει να γίνεται μόνο με εντολή δημάρχου ή με έγγραφο από δημάρχου. Γιατί έχει καθυστερήσει τόσο πολύ η διαδικασία της πλήρωσης της τρίτης θέσεως, όταν έχουν περάσει 2,5 μήνες και έπρεπε ήδη να έχει λύξει το θέμα? Γιατί ακόμα και το τεχνικό πρόγραμμα της κοινότητας δεν μπορεί να το υπογράψει ένας, δεν είναι νόμιμο. Έχει κολλήσει κάπου διαδικαστικά, έχει κολλήσει εργήσει κάπως, έχουν περάσει 2,5 μήνες. Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες και είμαστε σε αναμονή του τρίτου μέλους το οποίο θα έρθει η κυρία Φινά, η στρατή. Και θεωρούσαμε ότι αυτές οι ημέρες θα είχε έρθει. Και δεν έχει έρθει ακόμα. Αυτό είναι το θέμα. Έχει προθεσμία να απαντήσει η κυρία Φινά, έχει περάσει προθεσμία της. Είναι μέσα στην προθεσμία της. Έχει απαντήσει. Έχουμε μιλήσει. Δεν έχει γράψει. Γιατί η παρέτηση μετά την παρέτηση περιμέναμε κάποιο διάστημα. Μήπως και ένα μήνα ή ένα πρόβλημα η τοπική κοινότητα. Ο άλλος ο σύμβουλος ζει πια στην Αθήνα και θεώρησε καλό να μην είναι στα καθημερινά προβλήματα. Και μετά πήγαμε στην κυρία Αθηνά, η οποία στην Αθηνά θέλει να συνεχίσει. Για κάποιο λόγο δεν γνωρίζω, έχει καθυστερήσει κάποιες μέρες. Το γνωρίζω, το έχουμε συζητήσει. Λοιπόν, ας δούμε λίγο. Νομίζω ότι καλύψαμε το πάθο από το σημερινό σας και τον ενημερώσω και βέβαια στο θέμα της επενδύσης διάθεσης. Να σας ενημερώσω για το θέμα 1, 2 και 3.
δεν θα συζητηθούμε να βάλετε και αυτό είναι με βάση ένα έργο που δεν μας έρχεται. Παρακαλώ, παρακαλώ, είναι σημαντικό. Βάσει λοιπόν με το έγγραφο που μας ήρθε από την κυρία Χαρδιάλου, κύριε Πρόεδρε, μετά την ενημέρωση από το ΙΠΕΣ σχετικά με την εκκρεμότητα τρέχοντας προϋπολογισμού 2017, είναι σκόπιμο να αναβληθεί η εξέταση των τριών πρώτων θεμάτων που αφορούν αναμόρφωση ΠΥΙΠΣΙΛΟ προϋπολογισμού 2017, σύνταξη τεχνικού προγράμματος 2018 και ανταποδοτικά τέλη 2018 για την οικονομική υπηρεσία η διευθύντρια Χάρδια Μουδαρεφαλιά. Αυτό που εμείς ούτως ή άλλως σήμερα σαν συγκεκριμένο να ολοκληρώσω. Το 2017 είπα, του προϋπολογισμού του 2017 είπε να ψωθεί. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2017, το τεχνικό πρόγραμμα του 2017. Όχι, στην εισήγηση ότι λόγω από το ΙΠΕΣ. Σχετικά με την εκκρεμότητα τρέχοντος προϋπολογισμού 2017. Τι σχέση έχουν τα ανταποδοτικά με τον τρέχοντα προϋπολογισμό του 2017. Εγώ σα διαβάζω το έγγραφο τη κυβέρνηση. Ναι, και εγώ βράζω μια ομάδα. Υποθέτω βέβαια με τα λίγα οικονομικά που ξέρω, επιτρέψτε μου, ξέρω πραγματικά λίγα, ότι αν δεν έχουμε, δεν κλείσουμε τα όποια προβλήματα έχει ο προϋπολογισμό του 2017, δεν νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με τον προϋπολογισμό του 2018. Αυτή την εντύπωση. Ή αυτή την εντύπωση, παρακαλώ. Δεν είμαι εγώ αυτό που θα σα απαντήσω αυτό. Σε κάθε αφήστε με να ολοκληρώσω εγώ και μετά θα σα απαντήσω για αυτό. Λοιπόν, τα θέματα λοιπόν αναβάλλονται για αυτό που σα είπα. Και φυσικά δεν έχουμε εισήγηση, δεν έχουμε γίνει οικονομικές επιτροπές, άρα δεν έχουμε κάποιο αντικείμενο επί των οποίων θα συζητήσουμε. Έχει γίνει οικονομική και αναβλήθηκαν τα θέματα. Αυτό λέω. Από τη στιγμή που εγώ σαν πρόεδρος δεν έχω στα χέρια μου οικονομική, απόφαση οικονομικής υπηρεσίας, δεν έχω δώσει εισηγήσεις, δεν μπορώ να τα συζητήσω αυτά τα θέματα. Από εκεί και πέρα είναι η επιλογή της οικονομικής υπηρεσίας, επιλογή. Είναι απόφαση της οικονομικής υπηρεσίας να μην έχουμε συζητηθεί, να αναβληθούν τα θέματα στην Οικονομική Επιτροπή, να μην έχουμε εισηγήσεις. Και συνεπώς τα θέματα να πάνε πιο πίσω. Υποθέτω ότι απαιτούνται κάποιες διορθώσεις οι οποίες θέλουν τον χρόνο. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ, να ρωτήσω. Πριν από δύο βήματος, έχετε ενημερώσει τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων ότι δεν μπορείτε να μας φέρετε ένα σωστό τεχνικό πρόγραμμα να ψηφίσουμε? Γιατί τους έχετε πει ότι δεν το ψηφίσουμε εμείς το τεχνικό πρόγραμμα και δεν μπορούν να προχωρήσουν τις εργασίες. Χρωστάνε σε προμηθευτές, χρωστάνε σε τεχνίτες. Έχουν κάνει τεχνικό πρόγραμμα και δεν το έχουν ψηφίσει. Ήρθε τεχνικό πρόγραμμα. Ναι. Τεχνικό πρόγραμμα ήρθε. Τώρα, σήμερα δεν είχαμε θέμα τεχνικό πρόγραμμα. Ήρθε πριν 15 μέρες το τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο απορρίφθηκε από και όλα είναι συνυφασμένα μεταξύ τους, Μαρία. Λοιπόν. Και το τεχνικό πρόγραμμα και αυτό που γίνεται ο έλεγχος που πρέπει κάποια πράγματα να τακτοποιηθούν λογιστικά, όλα αυτά είναι συνυφασμένα μεταξύ τους. Ναι. Και θα συζητηθούν όλα μαζί ενιαία. Έτσι, παρακαλώ. Δεν μπορεί σήμερα να πούμε το ένα και μετά από το άλλο. Όλα πρέπει να συνυφασμένα. Δεν μου απαντήσατε σε αυτό που σα ρώτησα. Λέω. Και το τεχνικό πρόγραμμα έχει γίνει από τους προέδρους, όπως γνωρίζεις, έχει γίνει από τους προέδρους εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το φέραμε, υπήρχαν ενδεχομένως κάποια σφαλματάκια τα οποία δεν τα ψηφίσατε, δεν ψηφίστηκαν και πήγαν όλα πίσω και τώρα με το συγκεκριμένο θέμα και μέσω του του ΙΠΕΣ, αυτά που μας είπε το ΙΠΕΣ, γίνεται κάποιες μικρές αυτοποιήσεις. Πριν 15 μέρες θα ισχύει με αυτές τις διορθώσεις. Δεν θα ισχύει. Αυτό λέω. Θα πρέπει να σου ενημερώσω ότι δεν είναι θέμα του συμβούλου. Πώς το λένε, σου τίθεται σε εμάς ότι η υπεκτηρότητα δική μας. Γιατί είναι η πρώτη φορά που θα έρθει να μάθω στο ίσο. Είναι η πρώτη φορά. Αλλά η αποκεντρωμένη θα μας πει κάποιες ενημερώσεις που τις κάνουμε. Είναι η πρώτη φορά που θα έρθει. Μας επικείθεται ότι δεν ψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμμα και τους κολυσιεργούμε και ρωτώ αν το είχαμε ψηφίσει θα ίσχυε όχι. Άρα τι θέμε εμείς, γιατί μία διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Αυτό ήθελα να πω. Αν το είχαμε ψηφίσει όπως λέτε και πήγαινε στην αποκεντρωμένη και η αποκεντρωμένη μας το έφερνε πίσω, θα μας το έφερνε πίσω για συγκεκριμένους λόγους, τους οποίους εκείνη τη στιγμή τους διορθώναμε. Πολύ σωστά. Αυτό κάνουμε τώρα, αλλά η αποκεντρωμένη είναι εδώ. Άρα δεν φταίμε. Και εσείς σαν δουλειά, σαν αποκεντρωμένη, είπατε ότι δεν είναι σωστό και δεν το πήγαμε. Σωστά λοιπόν. Και άρα δεν πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, αν δεν το ψηφίσουμε από εδώ, θεωρούμε ότι λοιπόν ότι αν ψηφίσετε από εδώ, είναι και ψηφίσουμε από την αποκεντρωμένη και ψηφίσουμε από εδώ. Τα ίδια πράγματα. Σωστά. Δεν είναι ώρα
να δούμε αν κάποιο δικαιώθηκε γιατί ψήφισε, τι ψήφισε, τι ψήφισε. Αναβάλουμε ένα θέμα για την πρώτη φορά. Υπάρχουν κάποιοι. Δεν καταλάβω στο ρόλο. Δεν καταλάβω στο ρόλο. Αυτό ζούμε παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν είναι η ώρα να παρακαλώ. Δεν ακρίβειε όμω. Αλλά είναι έτσι ίδια τώρα αυτό που λέμε. Λίγο σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Μιλάμε για το τεχνικό πρόγραμμα του 2018, ναι ή όχι. Ναι. Ναι ή όχι. Δεν ναι, ακόμα να πείτε μου. Το τεχνικό πρόγραμμα του 2018, κάλλιστα θα μπορούσε να έχει ψηφιστεί και σήμερα και χτες και προχτές και τότε, αν δεν χρειάζεται να γίνουν κάποιες διορθώσεις, και αύριο και μεθαύριο, διότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται πάνω στη ΣΑΤΑ του 2018 που θα έρθει και σε τυχόν ΣΑΤΑ που έχει μείνει αδιάθετη, φυσικά μπορούσε να ψηφιστεί, να πάει στην αποκεντρωμένη, να εγκριθεί και να εκτελεστεί πότε, όταν μπει μέσα στον προϋπολογισμό. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση. Είναι απέτατα. Άρα λοιπόν, αναβάλλω τα δύο αυτά θέματα, η τοποθέτηση είναι συγκεκριμένη, νομίζω ότι δεν είναι ώρα για να ξαναπάρουμε τον προηγούμενο συμβούλιο από την αρχή. Λοιπόν, θέμα τέταρτο το οποίο γίνεται πρώτο. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης υπές διαεξόδους υποχρεώσεων του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής. Σας έχει μοιραστεί η σύγκριση, νομίζω δεν έχουμε ερωτήσεις. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφος. Άρα λοιπόν εγκρίνεται ομόφωνα το θέμα 1. Θέμα δεύτερο, παραχώρηση χώρων για τη διοργάνωση σεμιναρίων. Σας έχει μοιραστεί η σύγκριση, παρακαλώ όμως εδώ επειδή υπάρχουν κάποια κενά και δεν υπάρχει να τα συμπληρώσουμε. Λοιπόν, παραχώρηση χώρων για τη διοργάνωση σεμιναρίων. Έχουμε λοιπόν το αίτημα της Εθνικής Μικροσκοπικής Εταιρείας Πλέγμα. Και θα πρέπει να προσδιορίσουμε όλα αυτά τα οποία αναφέρονται στην εισήγηση. Υπάρχουν όμως δύο κενά στην εισήγηση. Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει. Για την παραχώρηση του πολυχώρου πατσίου στην Αθηνική Μικροσκοπική Εταιρεία Πλέγμα για τις 15 έως 18 Ιουλίου. Το κίνημα ορίζεται. Παρακαλώ. Πρέπει να το ορίσουμε σήμερα. Με ποιο είναι εδώ πέρα, έτσι. Μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην ΟΕΑ να κάνουμε γιατί θα γίνουν μαθήματα παραδοσιακών χωρών. Ναι, λέω ότι στο συνεισίδη στην οποία έχω φτιάξει εδώ έχει στο. Είναι κενό, παρακαλώ. Είναι για 3 μέρες. Για 15, 16, 14 μέρες. Υπάρχει επιτροπή η οποία το καθορίζει ή καθορίζεται έτσι από εμάς τώρα. Αυτό ρώτησα. Να καθοριστεί από εμάς. Μήνυμα εγγραφή. Υπάρχει μια επιτροπή νομίζω που είναι καθορίζει τα τμήματα. Κρίστο, υπάρχει, είσαι μέλος, είσαι μέλος, είσαι μέλος. Όχι, εγώ δεν είμαι. Υπήρχε επιτροπή, μπορούμε να το κάνουμε τώρα χωρίς την επιτροπή, αυτό το πάρτι. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ, δεν θα ρωτήσω και κάτι. Ευχαριστώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, να απαντάμε μια μία. Σε αυτό που ρώτησε η κυρία Βασιλοπούλου. Η παράγραφος 2 του άρθρου 192 που μας αφορά εδώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση λέει ότι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να εκλειστώνει χωρίς δημοπρασία για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις μήνες, θέατρα και δημοπρασία ή άλλους χώρους για επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, αφού το Συμβούλιο, άρα εμείς, εκτιμήσει την ποιότητα των εκδηλώσεων που θα του πληθούν. Λέει ότι καθορίζουμε και το τίμημα. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε ψηφίσει επιτροπή καθορισμού τμήματος και αν το καθορίσουμε εδώ είναι άκυρο. Αυτό σας ρωτάω. Είναι, λοιπόν, ακούστε. Δεν γίνεται διαγωνισμός για τους 3 μήνες. Εάν θέλετε δωρεάν παραχώρηση δεν είναι το 192, είναι το 183. Αν πάμε όμως εδώ τώρα με μίσθωση, είναι αυτό που λέει η κυρία Βασιλοπούλου. Όπως κάνουμε στο Λούνα Πάρκ. Ακριβώς είναι η ίδια περίπτωση. Πού εκεί, πού. Μα είναι για 3 μήνες. Το ποσό, δηλαδή η Επιτροπή Άνθρωπος, εμείς μπορούμε να αποφασίσουμε την παραχώρηση και αύριο το πρωί η Επιτροπή θα χωρίσει το τίποτα. Ούτως ή άλλως οι εκδηλώσεις είναι κατά 15-18 Ιουνίου. Έχουμε καιρό. Πάρα καλά, θέλω να ρωτήσω, το κτίριο έχει νομοποιηθεί και αν έχει πάρει ρευματικό. Ο χωρικός. Όχι.
Πώς πάμε να παρακολουθήσουμε ένα κτίριο το οποίο δεν ανοίγει καν το διαδίκτυο. Αυτό λογικά ανήκει στον χώρο του Φιλιππίου. Και τα πρώτη σπαγεία. Ξεκινάμε για το πολυγόρο και το πρώτη σπαγεία. Εντάξει, για να βάλουμε γενιά. Α, το πρώτη σπαγεία δεν έχουν πρόβλημα. Δεν είναι για το πολυγόρο, για το πρώτη σπαγεία. Όχι, το πρώτη σπαγεία. Για το πρώτη σπαγεία δεν έχουν πρόβλημα. Μην σταματήσουν εκεί τώρα. Δεν θέλω να σταματήσουν. Να δοθεί ένα μίσθωμα προς το δίκτυο. Ωραία, άρα λοιπόν. Και το κάναμε πάντα. Θα κάνουμε οξύσουμε τα σεμινάρια, βάλει 10 ευρώ η Επιτροπή, 20, 50, θα συνοξύσουμε για τις 3 μέρες. Θα συνοξύσουμε για τις 3 μέρες. Από τι ένα μικρό μισθωμά. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Θα αποφασίσει η Επιτροπή. Να συνοξύσουμε λοιπόν την πρόταση. Ωραία. Μανώλη. Δεν μπορούμε τώρα. Μανώλη. Συμφωνούμε λοιπόν για την εκμίσθωση. Ομόφωνα. Όσο το χρόνο τίμημα παραπέμπουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο την απόφαση του Δημότητας της Επιτροπής. Όχι εγώ, εγώ πρέπει δωρεά. Δεν επιτρέπω την δωρεά. Ο κύριος Βάμοκας... Πώς αρχίζει την Επιτροπή. Να το γράψω, κύριε Βάμοκα, το καλαπούρι καλαπούρι. Αλλά επειδή εδώ μας φτάσουν τα λόγια πάνω, να θέλετε να κάνετε πλάτη, να το γράψουμε και σαν πλάτη. Παρακαλώ, να το γράψω κύριε Γραμματέα, όσο το πρόσωπο και τα όλα. Κύριε Βάμοκα, θα γράψω γιατί επιτέλους πρέπει να το γράψω λίγο σοβαρό. Δεν θα γράψω σοβαρό. Λοιπόν, παρακαλώ, Κατά πλειοψηφία, κύριε Βάμοκα δεν μπορεί να κάνετε αυτή που στάρει. Κάνετε έξι κάπρα τα πράγματα. Λοιπόν, καλά είναι. Καλά είναι. Κατά πλειοψηφία, λοιπόν, να αποφασίζει την παραχώρηση του πολυγόνου Μπατσίου και των πρώην σφαγείων Μπατσίου, όπως είναι η συνείδηση, και παραπέμπει στην Επιτροπή για την Κατουρολογία των Μήνων το πολυγόνου του σταμάτου, δεν πειράζει πάντα τέτοιο πάντα, και παραπέμπει σε συμβούλιο στην Επιτροπή. Μειοψηφούντος του κυρίου Βάμοκα, που αντίθετα με τη διάταξη του νόμου, θέλει να παραχωρηθεί δωρεάν. Αλλά να μην καταφέρει και φίλου του. Τι παπαγιά λέει η κυρία. Συνεχίσω. Καλά, έλεγχο. Καλά, έλεγχο. Θέμα τρίτο. Τρίτο, το έξι. Θέμα έξι, το οποίο γίνεται θέμα τρίτο. Παραχώρηση λοιπόν στην αυλία στο λιμάνι Μπατσίου. Παραχώρηση χώρου στο λιμάνι Μπατσίου για την διοργάνωση στην αυλία. Τώρα είναι, Συγγνώμη, για να μην εκτεθούμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Διαβάζω, μπήκα τώρα μέσα στο άρθρο 192 και λέει ότι δεν χρειάζεται επιτροπή για αυτή την περίπτωση. Το ξέρω, εσύ έχουμε γιατί. Οπότε, να μην πάρετε λάθος απόφαση, να διαβάζετε. Λέει το άρθρο 192 ότι η επιτροπή αυτή χρειάζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου. Εμείς επικαλούμαστε την παράγραφο 2. Μαρία, το λέει καθαρά. Το είδαμε αυτό, αλλά το Συμβούλιο μπορεί να παραδείξει. Το λέει καθαρά. Μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή να κρίνει τους λόγους αν είναι περιεκτικούς και τελικά και να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο ένα μήνυμα. Να μην είναι λάθος απόψη. Όχι, Μαρία, το λέει καθαρά. Εσύ το λέει. Σιγά το θέμα, ρε παιδιά, σιγά το θέμα. Ναι, δεν το δούμε για μας, σωστά. Ο καθένας έχει την άποψή του εδώ, το καταλαβαίνεις. Δεν μπορείς να εκβάλλεις την άποψή σου. Σιγά το θέμα. Όλα τα θέματα έχουν τη σοβαρότητά τους. Δεν το έχω διαβάσει. Λοιπόν, να διαβάσω την παρέλαση. Λοιπόν, να διαβάσω. Δεν έχω να το εξηγήσω. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν μπορώ να το παραπέμψουμε. Δεν λέει ρητά ο νόμος, αλλά υπάρχει περίπτωση. Και παράδειγμα μου δίνει λοιπόν λέει το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό που συζητάμε σήμερα. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να εκμισθώνει χωρίς νομοπρασία για χρονικό διάστημα που δεν επερβαίνει με τις μήνες, θέατρα, κυματοθέατρα κτλ. Στο 3 λέει ότι με απόφαση και απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή 11 στην δικιά μας περίπτωση, επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση δημοτικών και κοινωνικών ακινήτων που ανήκουν στο δημόσιο και στους οργανισμούς ΟΤΑ κτλ. Σε επιχειρήσεις ΟΤΑ, τον ΟΤΑ, συνομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε οργανισμούς επιχειρήσεις κοινής ωφελίας, καθώς και σε συνεταιρισμούς για την ικανοποίηση των αναγκών τους. Αυτή είναι η παράγραφος 3 που δεν μας καλύπτει σήμερα. Εμείς είμαστε εδώ. Λέει εδώ παρακάτω, στην 5, το μίσθωμα των ακινήτων της παραγράφου 3 μόνο. Καθορίζει κάποιον επιτροπή τη παραγράφου μετά από κάτω. Ποια είναι τα παράγραφο 3? Είναι οι οργανισμοί κοινή ωφέλεια και αυτοί
Όχι. Μιλάμε για παράδειγμα. Δύο παράδειγμα. Για επιστημονικούς και για τελειώσεις. Για τεχνικούς. Θεωρητικά λοιπόν θα μπορούσαμε. Θεωρητικά εμείς. Όχι μπορούμε. Μάλλον δεν πρέπει να το κάνουμε. Να πείσουμε τώρα. Άρα λοιπόν στο θέμα Β3. Το θέμα Β2. Ποια θα είναι, ποιο θα είναι το μισθό για τις 4 μέρες. Ωραία, να πούμε 50 ευρώ. Στην εταιρεία πλέγμα. Και το τέλος ορίζεται εδώ, παρακαλώ, ποια είναι η πρόταση για τη συναυλία. Ρωτάμε, θα έχει έσοδα το πλέγμα από αυτή τη συναυλία. Θα έχουμε έσοδα, να ξέρεις. Άμα έχει έσοδα, είναι διαφορετικό το κίνημα. Συναυλία, ποιο όρο. Εντάξει, μη κερδοσκοπικού είναι.
Ό,τι πάρει θα τα δώσει. Γιατί μόνο. Δεν γίνεται. Μάλιστα, άρα λοιπόν κατά την ουσία 50 ευρώ. Γίνεται λοιπόν ομόφωνα. Γίνεται λοιπόν ομόφωνα η παραχώρηση. Η παραχώρηση. Γίνεται λοιπόν ομόφωνα η παραχώρηση. Και κατά πλειοψηφία το ύψος του τέλους ορίζεται σε 50 ευρώ. Άρα λοιπόν, μειοψηφό της κυρίας Αθανασίου, της κυρίας Βασιλοπούλου, της κυρίας Μαρίας και της κυρίας Βολίκα, οι οποίες ζήτησαν, οι οποίοι πρότειναν, με 50 ευρώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει εισιτήριο και διαφορετικό τίμημα, και να οριστεί διαφορετικό τίμημα σε περίπτωση που υπάρχει εισιτήριο. Θέμα πρωτελεύθερο. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση πρώτων ηλεκτρικών οχημάτων και β' συστήματος αστικού εξοπλισμού για την τροφοδοσία των οχημάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας στην κοινότητα Άγρου, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης επιδεικτικές παρεμβάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί της Άγρου, υπό έργο 2». Τα οχήματα που έρθει από τον Απρίλιο, πιστεύω, στην Άγρο. Γιατί δεν έχουν πάρει τη μέση σήμερα. Έχουν κάποιο θέμα. Θα φορτίζουν. Ναι, και πρέπει να παραλύσουν. Έχουν παραλυθεί τα αυτοκίνητα. Απλά δεν έχουν εκδοθεί οι κινητές κυκλοφορίας. Διότι είχε γίνει ένα λάθος στο δρομείο. Ένα λάθος στο διαβιβαστικό. Θα είχαν βάλει με άλλο τίτλο από αυτό που τα είχαν πάρει. Διορθώθηκε ύστερα από πολλές διαδικασίες για τα φωτογραφία. Και ολοκληρώθηκε σήμερα. Το λεωφορείο δεν έχει διορθωθεί ακόμα. Το λεωφορείο. Προχωράει και αυτό, προχωράει. Να κάνουμε. Είναι μέσα από την παραλαβή τώρα. Προχωράει. Όλα, ό,τι είναι στην παραλαβή είναι τελειωμένο. Από τα χαρτιά του. Από τα χαρτιά του έχει τελειώσει. Ό,τι είναι στην παραλαβή. Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Για την τεχνική υπηρεσία. Όχι στην τεχνική υπηρεσία. Δεν υπάρχει να το φροντίσουμε. Όταν ήρθαν στην Άμβρο, αν είχαν ή δεν είχαν πινακίδες, δεν αφορά την παραλαβή. Έπρεπε να παραλάβουμε αυτά τα οχήματα που ήρθαν με την περιγραφή τους. Τι σχέση έχει αν έχουν άδεια. Εμείς όχι μόνο δεν τα παραλάβαμε, αλλά από τον Απρίλιο λειτουργούν, κυκλοφορούν, έχουν τοποθετηθεί τα φώτα, κάποιο το πήρε ο αέρας, πήραμε άλλο. Τι σχέση έχει η άδεια κυκλοφορίας τους. Εμείς παραλαμβάνουμε όταν μας τα δίνουν όπως μας τα δίνουν. Άρα μετά από 6 μήνες ερχόμαστε να παραλάβουμε κάτι που ήρθε τον Απρίλιο. Είναι ανεξάρτητη η άδεια κυκλοφορία στις πινακίδες από πάνω από την διαδικασία. Είναι τέτοιες. Όχι, δεν είναι τέτοιες. Η τεχνική υπηρεσία, οι διαδικασίες που έβαλε η τεχνική υπηρεσία ολοκληρώθηκαν τώρα. Από εκεί πέρα θα πάμε για την παραλαβή. Φυσικά, για την τελική παραλαβή. Γιατί υπάρχει προσωρινή. Για την τελική παραλαβή, οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν και ήρθε τώρα στο Συμβούλιο. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει δεν προσωρινή. Δεν έχω τίποτα. Με την τεχνική υπηρεσία να μιλήσετε, να σα τα πει. Όχι, θα έπρεπε να είναι εδώ να μα λύσει τι απορίες αυτού. Τι θέλετε τέτοιο. Την επόμενη φορά να του φώνα του. Τώρα τι θα ψηφίσουμε, δηλαδή αυτό που δεν ενημερωθήκαμε. Αυτό το οποίο ψηφίσουμε σε ένα άλλο μονοτέλο. Έχουμε ένα πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της 7 Δεκεμβρίου 2017 της τεχνικής υπηρεσίας. Η τεχνική υπηρεσία λοιπόν ο κ. Φουγκόρας, η κυρία Παλιά, την κυρία Παρμά παρέλαβαν τώρα, 7 Δεκεμβρίου και εμείς σαν Συμβούλιο απλά τυπικά εγκρίνουμε αυτή την παραλαβή. Και εμείς ρωτάμε γιατί τόσο αργά είναι η παραλαβή, δεν πρέπει να πάρουμε απάντηση. Γιατί υπήρχαν διαδικασίες γραφειοκρατικές οι οποίες δεν λύθηκαν μέσα σε ένα ή δύο μήνες. Δυστυχώς τώρα λύθηκαν. Μιλούσα με την περιφέρεια στη Ρόδο, με την περιφέρεια στη Σύρο, χαρτιά στη Ρόδο, χαρτιά στη Σύρο, ερωτοαπαντήσεις και ήρθαν τώρα. Τώρα ολοκληρώθηκε. Σας είπα, το πρόβλημα δημιουργήθηκε στο Δερονείο. Το οποίο ευτυχώς λύθηκε. Που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να λύθει. Εξαιρετικά δύσκολο να λύθει. Και ευτυχώς λύθηκε. Είναι, επειδή ακούω, είναι εντελώς τυπικό το ζήτημα. Αν έχει καθυστερήσει, δεν έχει καθυστερήσει, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο πραγματικά αξίζει να το διερευνήσουμε ή όχι διαφορούν μέσα στην τελική υπηρεσία, μέσα γιατί έχει γίνει αυτό. Αλλά αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα είναι αν εγκρίνουμε την παραγραφή που έκανε την τελική υπηρεσία. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι. Στο επόμενο λοιπόν δημοτικό συμβούλιο, παρακαλώ να έρθει κάποιο από την τεχνική υπηρεσία να μα πει
γιατί από τον Απρίλιο χρησιμοποιήθηκαν, τοποθετήθηκαν, λειτουργήσαν και τα παραλαμβάνουμε χρησιμοποιημένα και λειτουργημένα. Ωραία, συμφωνώ, το παρακαλώ. Άρα λοιπόν υπάρχει κάποια αρνητική ψήφο. Ομόφωνα λοιπόν εγκρίνεται η οριστική παραλαβή και το θέμα τέταρτο. Λύεται η συνεδρία σα. Πρόεδρε, να συμπληρώσετε κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα παϊδάκια που είναι. Που έχει πληρώσει για να πάμε για να συμπληρώσουμε.